έχουμε αμανίτες. Τι αμανίτες είναι αυτές τώρα? Να το καθαρίσουμε λίγο. Με λίγο τη βόλβα γύρω γύρω για να βγει. Εδώ είμαστε, ο θάνατος προσωποποιημένος, αμανίτης οφαλοειδής. Ίσως το πιο θανατηφόρο μανιτάρι στην Ελλάδα, έχει σκοτώσει ανθρώπους, δυστυχώς έχουν πεθάνει άνθρωποι που το έχουν φάει. Αν το φας και αργήσεις να αντιδράσεις, δύσκολα να αντιδράσεις. Μετά από κάποιες ώρες έρχονται τα συμπτώματα και δύσκολα να προλάβεις την σωτηρία στο νοσοκομείο και τι να πω, πολύ επικίνδυνο, τόσο άκακο δείχνει, είναι και λίγο ρημασμένο, τόσο άκακο και τόσο θανατηφόρο όμως. Εδώ μέσα σε ένα υπέροχο τοπίο με βελανιδιές στο δάσος το βρίσκεις χαρούμενος, αλλά άμα το φας σε φάγε. Πανέμορφο είναι το καταραμένο με το δαχτυλιδάκι του, είναι λίγο παρασιτεμένο βέβαια, με τη βόλβα του φουσκωτή και έντονη, το χρωματάκι αυτό το πρασινοκίτρινο λαδί, πώς να το πω, λευκά ελάσματα. Δούμε, έχω το χεράκι. Πόδι δεν είναι κούφιο, τίποτα. Ο θάνατος προσωποποιημένος, μακριά. Μακριά, μακριά, μακριά. Τόσο όμορφο και τόσο θανατηφόρο. Γνωρίστε το αυτό το μανιτάρι και να το αποφεύγετε με κάθε τρόπο. Μακριά, μακριά, μακριά. Ο θάνατος στο δάσος. Κορομιλάκια και θάνατος. Θάνατος και κορομιλάκια. Τι διαλέγουμε? Κορομιλάκια. Αυτό εδώ είναι, έτσι και κάνεις το λάθος και το φας, τελείως πέθανες. Ha ha ha!